Κοιτάξτε, είναι ένα ψήφισμα το οποίο ως γνωστόν έχουν υπογράψει 161 φορείς από όλη την Ελλάδα και 29 φορείς πλέον 30 από την Κρήτη, μαζί με τα δύο περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ, και το Δυτικής και το Ανατολικής. Mm-hmm. Αν και φαίνεται ότι εμάς στην Ανατολική Κρήτη δεν μας σκίζει το ζήτημα, καθώς είναι μόνο το αεροδρόμιο των Χανίων και όχι της Ιθίας, την τελευταία στιγμή βγήκε έξω. Δεν πάβει να είναι ένα μεγάλο ζήτημα το τι κάνουμε και το τι αποκρατηγήσεις θέλουμε να κάνουμε. Δεν είναι νομίζω κανείς, φαίνεται από την καινούργια κυβέρνηση, ενάντια στις αποκρατικοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορούμε να κάνουμε ξεπούλημα. Και αυτό είναι το βασικότερο όλων, το οποίο νομίζω ότι ενστερνίζεται πλέον όλος ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε πλέον να ξεπουλάμε για ένα κομμάτι ψωμί τα αεροδρόμια μας. Και μάλιστα, όπως ας πούμε το Χανίον, ένα αεροδρόμιο το οποίο πρόσφατα έχουν πέσει αρκετά χρήματα σε αυτό από το κράτος για να αναβαθμιστεί και να το χαρίσουμε έτσι, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εφικτό, δεν είναι σωστό. Αναρωτιέμαι ποια είναι η αντίδραση από την άλλη, διότι το τεχνικό επιμελητήριο, και γι' αυτό ήθελα να σας ακούσω και να σας ακούσει και ο κόσμος, κύριε Χαρονίτη, είσαστε θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους και από τη στιγμή που έχετε αυτή Για την ακρίβεια, είμαστε θεσμοθετημένος σύμβουλος της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης. Ωραία, να το θέσουμε και σε αυτή τη βάση. Είναι ακόμα πιο σφιχτός ο ρόλος. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι... Σας έχουν λοιπόν καλέσει πάνω σε αυτή την προσπάθεια, τον προγραμματισμό που γίνεται, να εκφράσετε τη δική σας την άποψη, να ακούσουν εν πάση περιπτώσει τη δική σας τη συμβουλή, την έχουν ζητήσει. Γι' αυτό είπα ότι αποκτά και ένα άλλο... Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια επαφή, όμως δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο Υπουργός Υποδομών και Δικτύων είναι ο νυν πρόεδρος του ΤΕΕ. Mm-hmm. Το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για όλο τον τεχνικό κόσμο και βέβαια και για την Κρήτη, καθώς έχουμε μια φιλική σχέση τα περιφερειακά τμήματα με το κεντρικό, οπότε έχουμε αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε να μιλάμε λίγο πιο ανοιχτά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Παρόλα αυτά όμως, επίκυνται κάποιες συζητήσεις ούτω ή άλλως όπου θα μπουν όλα τα θέματα στο τραπέζι. Απλά έπρεπε, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά και τα προβλήματα που υπάρχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρωτιέμαι, με τον Πρόεδρο σας έχετε μιλήσει για το τι προσφέρουν αυτές οι επιχειρήσεις τις οποίες λέτε και εσείς στην επιστολή σας αυτή, στο κείμενο που υπογράφετε, στο ψήφισμα που υπογράφετε, ότι είναι απόλυτα κερδοφόρες και βιώσιμες επιχειρήσεις, και όταν μιλάμε για ενδοπεριφερεια. Είχαμε συζητήσει μάλιστα και προ-εκλογών, προ-κυβέρνησης, ναι, όπου είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη και ανοιχτή κουβέντα σε επίπεδο προέδρων, σε μία από τις συνδιασκέψεις που κάνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, περίπου μία το μήνα. Την τελευταία, μάλιστα πριν τις εκλογές, ήταν θέμα το ΤΑΙΠΕΔ και το τι υπάρχει στο ΤΑΙΠΕΔ σε κάθε περιφερειακό τμήμα. Όπου κάναμε μία πλήρη καταγραφή, μία πολύ μεγάλη συζήτηση. Και τους λόγους για τους οποίους πρέπει και επιβάλλεται το ΤΑΙΠΕΔ να σταματήσει τη λειτουργία του, την κατάργησή του δηλαδή, αλλά και πώς θέλουμε να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία και με ποιον τρόπο. Μάλιστα. Οπότε έχει γίνει η συζήτηση αυτή. Παρά ωστόσο τις αποφάσεις, τις πολιτικές που έχουν ληφθεί, λέτε ότι δεν το βάζετε κάτω και ότι θα κουβεντιάσετε εκ νέου για αυτό το θέμα, θεωρώντας ότι είναι μείζον θέμα. Ακριβώς. Δεν το βάζουμε κάτω. Εντάξει, άλλαξε η κυβέρνηση, βλέπουμε έναν νέο αέρα ιδιαίτερα απέναντί μας, που το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Μα ούτε από την παρούσα η κυβέρνηση έχει αλλάξει το θέμα. Ακριβώς. Επειδή δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν μπορούμε να μείνουμε στα λόγια που είχαμε. Θα πρέπει να τα επικαιροποιούμε.